Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Game Review Winners για την Hellenic Gaming και σήμερα θα δούμε το παιχνίδι Last of Us. Λοιπόν, ξεκινώντας θέλω να επισημάνω ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει μόνο σε PlayStation 3 αλλά με ενθουσίασε πάρα πολύ, γι' αυτό ήθελα να κάνω αυτό το review. Λίγα λόγια για το story του παιχνιδιού. Το παιχνίδι εκτελήσεται 20 χρόνια μετά από το ξέσπασμα μιας μετάλλαξης της Πανούγκλας, η οποία είναι μεταδοτική στους ανθρώπους. Ο Τζόουλ, ένας πολιτής της μαύρης αγοράς που διακινεί όπλα και ναρκωτικά, μαζί με την Έλλη, ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο παρεπιπτόντως γεννήθηκε μέσα σε μια ζώνη καραντίνας και δεν γνωρίζει τίποτα για τον κόσμο πριν το ξέσπασμα της Πανούγκλας, προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτές τις ζώνες καραντίνας. Για κάποιο άγνωστο αρχικά λόγο, ο Τζόουλ έδωσε μια υπόσχεση σε έναν ετοιμοθάνατο φίλο του ότι θα προστατεύσει την Έλλη με την ίδια του τη ζωή. Μια μικρή παρένθεση εδώ, δημιουργός του παιχνιδιού είναι η εταιρεία Naughty Dog και εκδότης η Sony Computer Entertainment. Το παιχνίδι θα υπάρχει μόνο σε PlayStation 3, όπως ανέφερα ήδη, και θα υποστηρίζει και multiplayer. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη ημερομηνία έκδοσης, οπότε λογικά το περιμένουμε μέσα στο 2013. Σχετικά με το gameplay, η Naughty Dog επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης θα χειρίζεται καθαρά και μόνο τον Joel, ενώ η Ellie θα καθοδηγείται από Artificial Intelligence, από τον ίδιο τον υπολογιστή. Το παιχνίδι περιλαμβάνει τόσο close combat, ενώ παράλληλα γίνονται ανταλλαγές σπυρών, gunfighting. Το παιχνίδι κινείται κατά μήκος της Αμερικής, και έχει εκπληκτικά τοπία, τα οποία θα εξερευνήσετε. Είναι σε στυλ τοπία μετά από μεγάλες καταστροφές, δάση, τέτοιο στυλ. Το παιχνίδι θεωρείται action, παύλα adventure, όμως περιέχει πάρα πολλά στοιχεία από dynamic stealth, όπως και στο Hitman 5, όπως είχαμε δει σε προηγούμενο review. Οπότε πρέπει να σκεφτείτε πριν δράσετε. Το παιχνίδι δημιουργήθηκε από τους ίδιους δημιουργούς του Uncharted και οι ομοιότητες είναι τρομερές. Ναι, η ιδέα του παιχνιδιού ήρθε από ένα ντοκιμαντέρ του BBC και μάγεψε το κοινό, καθώς κέρδισε πολλά βραβεία, όπως το Best PS3 Game, Most Valuable PS3 Game και το Best of Show, καθώς και πολλά ακόμα. Λοιπόν, για τα γραφικά νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσω τίποτα, είναι απλώς τέλεια και στο παιχνίδι και το παιχνίδι στο σύνολό του είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό. Συνολικά το παιχνίδι είναι εκπληκτικό και πιστεύω ότι θα κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι των gamer, καθώς συνδυάζει κομμάτια δράσης, περιπέτειας μαζί με τη μαγεία του stealth game. Αυτά είχα να πω. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like ή subscribe, γράψτε κάτω στα comments αν θα θέλατε να δείτε κάποιο άλλο game preview και ναι, επίσης μπορεί σε μερικές μέρες, θα έχω και το link κάτω στο description, να ανεβάσω κάποια βιντεάκια Hitman στο δικό μου κανάλι του YouTube, δεν είναι σίγουρο ακόμα, οπότε σας ευχαριστώ πολύ και γεια σας.